Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜΒ, Απόστολος Γαλάτης, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τα προβλήματα υδροδότησης του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ακραίων καιρικών φαινομένων και έθεσε από σήμερα την παρέτησή του στη διάθεση του Αχιλλέα Μπέου. Αναλαμβάνω ως πρόεδρος της ΔΕΙΑΜΒ όλη την ευθύνη για τα τελευταία γεγονότα, για το ότι έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες στην πόλη μας. Και με βάση τα όσα σας είπα παραπάνω, σας δηλώνω ότι θέτω την παραίτησή μου στη διάθεση του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής. Δηλώνω όμως συγχρόνως ότι θα συνεχίσω να προσφέρω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου για την πόλη μου, από όποιο μετερίζει από τον Δήμαρχο μου να τεθεί, είτε αυτό είναι θέση ευθύνης, είτε ως απλός δημοτικός σύμβουλος. Ρίψασπης δεν ήμουνα στη ζωή μου ποτέ. Δεν θα γίνω τώρα. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΜ παραχώρησε το μεσημέρι στην ένδειξη τύπου, κάνοντας απολογισμό των προβλημάτων που προκάλεσε ο χιονιάς, ενώ απέδωσε τα σοβαρά προβλήματα υδροδότησης στις εσωτερικές διαρροές του δικτύου και στην υπερκατανάλωση νερού. Συμπεραίνεται ότι η αντιμετώπιση ως προς τη διαχείριση του υδραγωγείου ήταν η απολύτως ενδεδειγμένη και ότι η κύρια αιτία για την ανατροπή του θετικού ισοζυγίου είναι οι εσωτερικές διαρροές των ακινήτων κατά κύριο λόγο και η αλόγιστη χρήση είτε προς αποφυγή παγώματος του δικτύου είτε για λόγους καθαριότητας των αύλιων χώρων των ακινήτων του νερού. Τις προηγούμενες ημέρες, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΜ και ιδιωτών αντιμετώπισαν συνολικά 600 περιστατικά εσωτερικών διαρροών, αντικατέστησαν 200 υδρόμετρα και επισκεύασαν περισσότερες από 92 παροχές. Σε ό,τι αφορά τώρα στα μέτρα που ήδη λαμβάνονται ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο με τις διακοπές στην υδροδότηση, οργανώνεται καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών και εκπονείται έκτακτο σχέδιο ανάγκης από τη ΔΕΙΑΜΒ. Για την επόμενη φορά, να μας δίνει ο Θεός ζωή να αντιμετωπίσουμε και μία και δύο και δέκα τέτοιου είδους καταστάσεις, θα είμαστε πιο προετοιμασμένοι. Γιατί θα είμαστε, να πω μια έκφραση της αγοράς χωρίς να θέλω να γίνω, χωρίς να παρεξηγηθώ, θα είμαστε πιο ψαγμένοι. Πιο υποψιασμένοι, ναι. Θα ξέρουμε δηλαδή που θα χτυπήσουμε. Πλέον το πολεοδομικό συγκρότημα βρίσκεται αντιμέτωπο με την κατακόρυφη αύξηση στις τιμές των χλωριόντων, καθώς πάγωσαν οι πηγές και μειώθηκε το πηγαίο νερό στο δίκτυο. Μάλιστα, με εξαίρεση τις περιοχές Αγίου Γεωργίου και Νέας Δημητριάδας, στον υπόλοιπο Δήμο οι τιμές των χλωριόντων ξεπερνούν τα 370 μιλιγκράμμα ανά λίτρο, με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο τα 250. Ήδη λαμβάνονται και νέα δείγματα και λίγο πριν πω μέσα φαίνεται φαίνεται πτωτική τάση των χλωριούχων στις ίδιες περιοχές που μετρήθηκαν. Οι έλεγχοι θα συνεχίζονται ανά ημέρα και πιστεύω ότι σύντομα θα επανέλθουμε στα επίπεδα πρώτης κακοκαιρίας. Θα ενημερώνεται συνεχώς το κοινό, άρα και οι αρμόδιες αρχές. Ήδη εμφανίζουν τοτικές τάσεις μέσα σε μία μέρα, δηλαδή και λόγω της αύξησης του πηγαίου νερού.